προηγούμενο επεισόδιο του PhoneBuzz. Είμαι ο Βασίλης Κολιάς και σήμερα στο PhoneBuzz θα μιλήσουμε για το νέο Samsung Galaxy Note 4. Samsung Galaxy Note 4, το οποίο βρίσκεται στα χέρια μου, το έχω σε μαύρο χρώμα και θα πάμε να κάνουμε μαζί το review του κινητού. Πάμε να το δούμε μαζί. Samsung Galaxy Note 4 λοιπόν, βρίσκεται εδώ, στο γραφείο μου. Βλέπουμε την υφή του εδώ, είναι δερμάτινο. Πλαστικό είναι ουσιαστικά το καπάκι του. Να σας το ανοίξω να το δείτε κιόλας. Μισό λεπτάκι να βρω η εγκοπή του. Έτσι είναι μέσα το τηλέφωνο. Εδώ είναι για τη microSD. Εδώ είναι για τη SIM του. Είναι το ηχείο, η κάμερα και η μπαταρία του, η οποία είναι 3220 mAh. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και την μπαταρία μέσα. Να κλείσουμε το καπάκι του, να το σφραγίσουμε καλά και να ανοίξουμε τη συσκευή μας για να τη δούμε μαζί. Να σας το βάλω να φαίνεται και καλύτερα εδώ, πολύ ωραία. Ωραία, να κάνουμε το review του κινητού. Είναι live demo unit, μου το παραχώρησε ένας φίλος μου ο οποίος κάνει το promotion αυτή τη στιγμή από τη Samsung σε διάφορα καταστήματα. Η συσκευή είναι λειτουργήσιμη κανονικά, έχει όλα τα features που δίνει η Samsung. Λοιπόν, άνοιξε το τηλέφωνο, ξεκλειδώνουμε, το βλέπουμε εδώ στη συσκευή μας. Ανάλυση οθόνης, παιδιά, είναι φανταστική, είναι 2560x1440, είναι πάρα πολύ δυνατή και σαν φωτεινότητα. Σαν ανάλυση δεν φαίνεται καθόλου το pixel, δηλαδή τώρα εδώ που έχω κάνει το zoom φαίνεται ελάχιστα τα τετραγωνάκια που μπορούν να κάνουν πάνω οι αριθμοί, οι φωτογραφίες. Έχει 3 GB RAM, έχει 16 GB αποθηκευτικό χώρο, 3 GB RAM είπαμε. Snapdragon στα τετραπύρινο στα 2,7 επεξεργαστής, με το user interface του Samsung, το TouchWiz. Έχει 16 megapixel κάμερα με monoled flash, επίσης καρδιακών παλμών ανιχνευτή από τη Samsung. Μπροστά έχει κάμερα και δακτυλικό αποτύπωμα σε αυτό εδώ το σημείο. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σαν συσκευή από τον προκάτοχό του, τον Galaxy Note το 3. Τι άλλο έχει να σας αναφέρω. Λοιπόν, έχει οπτικό σταθεροποιητή για την κάμερα του. Εδώ έχει απίστευτη κάμερα, η οποία τραβάει, έχουμε βάλει την μπροστινή αυτή τη στιγμή, η οποία τραβάει και λήψη 4K ανάλυσης. Εδώ βλέπουμε την κάμερά του. Έχει όλα τα features τα οποία μπορεί να έχει και μια επαγγελματική τύπου DSLR με βάθος πεδίου και διάφορα άλλα τέτοια καλούδια, μπορούμε να πούμε. Full HD βίντεο, 4K βίντεο τραβάει. Έχει και το My Magazine, όπως έχει και το αντίστοιχο της HTC, το Blinkfeed. Είναι της Samsung το αντίστοιχο. Έχει το πενάκι, ξέχασα να σας αναφέρω, εφαρμογές με το πενάκι. Έχει τα gestures που μπορούμε να κρατάμε το δάχτυλό μας πάνω από μια φωτογραφία και να μας κάνει προεπισκόπηση. Έχει λειτουργίες με το πενάκι, ενεργό σημείωμα. Μπορούμε να σημειώσουμε το οτιδήποτε θέλουμε. Και το αναγνωρίζει, το όνομά μου Βασίλης, το αναγνωρίζει, το κλείνω, απόρριψη. Λοιπόν, πατώντας διπλό κλικ στο πενάκι να μας ανοίξει εδώ τις εντολές. Έξυπνη επιλογή είναι όπως το ποντίκι το οποίο έχουμε σαν δεξί κλικ, να μπορέσουμε να κάνουμε αποκοπή της φωτογραφίας, της επιλογής που έχουμε κάνει. Πάμε εδώ πέρα, κλιπ εικόνας. Εδώ μπορούμε να αποτυπώσουμε αυτό το κομμάτι σαν φωτογραφία για να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε. Και μετά έχουμε και εγγραφή στην οθόνη, μπορούμε να κάνουμε print screen, ουσιαστικά να φωτογραφίσει την οθόνη και να σημειώσουμε εμείς ό,τι θέλουμε απάνω στην οθόνη.
Δεν θέλω να πλατιάσω πολύ με τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Έχει και άλλες εφαρμογές, όπως είχε και ο προκάτοχος στο Note 3 με τα ενεργά σημειώματα, τα scrapbook. Όσοι ήταν κάτοχοι του Note 3 τα γνωρίζουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια όλο το κινητό με το πενάκι μας. Είναι πολύ γρήγορο, είναι πολύ δυνατό σαν τηλέφωνο, παιδιά. Καταπληκτική οθόνη 2K ανάλυση από τη Samsung Super AMOLED. Υψηλή αντίθεση, το μαύρο είναι κατάμαυρο. Έχουν μεγάλη αντίθεση τα χρώματα. Είναι φανταστικό. Όλες οι λειτουργίες, το S-Health μπορείτε να έχει υπέρυθρες, μπορούμε να το κάνουμε τηλεκοντρόλ για την τηλεόραση. Και θα βάλω το πενάκι στη θέση του και θα σας δείξω να δω αν θα φαίνεται το βίντεο. Να σας βάλω να δείτε βίντεο τα οποία ήταν προεγκατεστημένα στο τηλέφωνο, να δείτε την ποιότητα και τη λεπτομέρεια τα οποία έχουν. Αχ, θα μας ανοίξει και όρεξη εδώ πέρα τώρα. Η ποιότητα που έχει, παιδιά, το βίντεο είναι φανταστική. Να βάλουμε και ήχο. Βλέπουμε, όπως παρακολουθείτε, και απίστευτη λεπτομέρεια στο βίντεο του. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Βλέπετε υψηλή αντίθεση στα χρώματα. Επίσης μπορείτε να το κάνετε σαν παράθυρο και να παίζει το βίντεο από πίσω και εσείς να κάνετε άλλες λειτουργίες παράλληλα. Να βγαίνετε πίσω στο μενού ενώ το βίντεο τρέχει ακόμα σε νέο παράθυρο. Το επιλέγουμε, κλείνουμε και το παράθυρο. Λοιπόν, επίσης να σας δείξω και κάτι καινούριο που έχει. Πατώντας κρατημένο το βελάκι το πίσω στο τηλέφωνο, εδώ μας ανοίγει το multitask. Ένα μενού το οποίο έχει η Samsung, το οποίο μπορείς να λειτουργήσεις με πολλά παράθυρα ταυτόχρονα. Φέρνω εγώ το Facebook. Φέρνω επίσης το Evernote, το βάζω στο κάτω παράθυρο και λειτουργούν δύο εφαρμογές μαζί ταυτόχρονα. Αν ξαναπατήσω εδώ πάνω, μπορώ να πατήσω το ίντερνετ και να μου ανοίξει ένα παράθυρο όπως έχουμε στα Windows με ίντερνετ. Επίσης μπορεί να θέλω να λειτουργήσω ταυτόχρονα και το S-Note. Πατάω πάνω στο S-Note και μου ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο, το οποίο είναι το S-Note. Επίσης μπορεί να θέλω να λειτουργήσω μαζί και το WhatsApp application. Πατάω στο WhatsApp και μου ανοίγει ένα τρίτο παράθυρο που είναι το WhatsApp. Μπορώ να επιλέξω ποιες εφαρμογές θα θέλω να βάλω στην αριστερή μεριά του τηλεφώνου, εδώ πέρα. Ορίζω ποιες θέλω και μπορώ να τις χρησιμοποιώ στα παράθυρά μου. Αυτή τη στιγμή βάζω πρώτο αυτό, πατάω πάνω στο κυκλάκι του, το κλείνω. Πατάω ένα OK, επιλέγω εδώ πέρα, το κλείνω, εδώ πέρα, το κλείνω. Πατώντας πίσω μπορώ να έχω και διπλή οθόνη και μπορώ να κάνω τις εναλλαγές, μπορώ να ανοίγω παράθυρα έξτρα, μπορώ να ανοίξω 2 παράθυρα, 3, 5, 10 παράθυρα, όσα θέλω. Έχω άπειρη RAM, 3 GB RAM είναι πάρα πολύ, για να μπορέσουμε να λειτουργούμε, το καταπληκτικό multitask το οποίο έχει φτιάξει η Samsung. Η οθόνη μπορώ να πω, παιδιά, ότι είναι, τώρα δεν ξέρω αν ακριβώς είναι edge to edge, απλά υπάρχει μια καμπυλότητα από τη μία άκρη στην άλλη της οθόνης, η οποία μας επιτρέπει, δηλαδή αν εγώ βάλω το δάχτυλό μου εδώ πέρα, το πιάνει, το αντιλαμβάνεται να γυρίσει τη σελίδα. Έχει αρκετά μικρά bezels, τους αισθητήρες μπροστά, εδώ είναι το δακτυλικών αποτυπωμάτων, το σκάνερ δακτυλικών αποτυπωμάτων, το οποίο αν βλέπω καλά, έχω καταλάβει, μπορούμε να το ρυθμίσουμε από εδώ. Να σας αναφέρω τι ήθελα να πω. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στη σάρωση δακτύλου και μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε τη σάρωση. Απλά δεν είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να φεύγει και λίγο εδώ, σε αυτό το σημείο πάνω από την οθόνη, ο αισθητήρας δακτύλου. Αυτά εν ολίγοις σε ένα γρήγορο βίντεο review για το Samsung Galaxy Note 4. Μεταλλική κατασκευή, δεν το ανέφερα στην αρχή, μεταλλική κατασκευή του τηλεφώνου, ένα νέο βήμα από τη Samsung που το έχει και στο Samsung Galaxy το Α και στο Note 4 που σας παρουσιάζω εγώ αυτή τη στιγμή. Να βγούμε στο αρχικό μενού να το κλείσω, να μπορέσει να το δείτε, εδώ πέρα μπορέσετε να το δείτε. Είναι φανταστικό το φινίρισμα που έχει κάνει η Samsung στο τηλέφωνο της. Να βάλω και εδώ πέρα να φαίνεται καλύτερα. Πολύ ωραία. Μεταλλικό
το γύρω-γύρω το frame του τηλεφώνου, δερμάτινο το στήλα από πίσω, το πίσω καπάκι, το battery cover για το Note 4, μονό flash, κάμερα, power button σε αυτό το σημείο, volume rockers, τα επιλογές για την ένταση του ήχου στα αριστερά μας εδώ σε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα έχει το jack για τα ακουστικά, εδώ πέρα είναι οι υπέρυθρες στο μαυράκι σε αυτό εδώ το σημείο, και από εδώ κάτω έχουμε τη θύρα USB, να κλείσω και το καπάκι καλύτερα, και δύο μικροφωνάκια και το πενάκι εδώ στο δεξί αυτό σημείο, micro USB, μικρόφωνα αριστερά δεξιά και η πένα του κινητού. Αυτά εντάχει για το Galaxy Note 4, πολύ δυνατή συσκευή, πολύ όμορφη. Πάμε μαζί για το κλείσιμο. Εν κατακλείδη λοιπόν, Samsung Galaxy Note 4, φανταστική οθόνη, φανταστικές λειτουργίες, γρήγορο πάρα πολύ σαν τηλέφωνο, καταπληκτική κάμερα, πολύ καλή και γρήγορη λήψη, πολύ καλή ποιότητα, 4K βίντεο, 16MP, flash, αισθητήρες καρδιακών παλμών, fingerprint scanner, αισθητήρες, κάμερα μπροστά, micro USB, λειτουργίες με πενάκι και καταπληκτικό multitask, με βελτιωμένη κατασκευή από αλουμίνιο, όλο το τηλέφωνο, το frame του τηλεφώνου, δερμάτινη υφή από πίσω, πολύ καλό φινίρισμα, είναι πολύ premium, είναι μια premium συσκευή, περιμέναμε κάτι τέτοιο από τη Samsung, και ο προκάτοχός του ήταν βέβαια καταπληκτικό τηλέφωνο. Εδώ πέρα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο και ειδικά με την ποιότητα κατασκευής που έχουν φτιάξει. Εμένα μου έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Αν για κάποιον ο οποίος είναι λάτρης σε συσκευές μεγάλου τύπου phablet, γιατί είναι 5,7 ίντσες η οθόνη του, είναι ό,τι καλύτερο για μένα μπορεί να αγοράσει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, Service PC Κώλιας Βασίλης, και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube του PhoneBuzz. Μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, stay tuned!